επιστρέψαμε όπως υποσχεθήκαμε. Θα κάνουμε βόλτα περιπατητική. Και δεν υπάρχουν καλύτεροι εκπρόσωποι από τα μέλη του περιπατητικού συλλόγου. Είμαστε λοιπόν εδώ με τον κύριο Εμίλιο Λιούσα. Χαίρετε κύριε Λιούσα, καλώς ήρθατε. Μέλος της ομάδας περιπατητών. Και τον κύριο Ιωάννη Αγκούση, επίσης μέλος της ομάδας περιπατητών. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε κύριοι και οι δύο. Είναι μαζί μας επίσης με Skype από την Θεσσαλονίκη ο κύριος Κώστας Κετάνης, αρχαιολόγος και επίσης ερέως. Δεν τον ακούμε. Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε και εσείς στην παρέα μας. Θέλω λοιπόν να δούμε, καταρχήν να ξεκινήσουμε εδώ με τον κύριο Λιούσα, να δούμε λίγο τη δράση αυτού του συλλόγου και πώς ξεκίνησε, πώς οργανωθήκατε σε ομάδα. Κύριε Λιούσα, σας ακούμε. Καταρχήν να πούμε ότι δεν είμαστε σύλλογος, είμαστε μία ομάδα στο Facebook. Ήμασταν από παλιά περιπατητές και κάποια στιγμή μας ήρθε μια φλασιά να κάνουμε και μία ομάδα στο Facebook, ούτως ώστε να εμπνεύσουμε στους αιρέους πολίτες την αγάπη για τη φύση, κυρίως στα νέα παιδιά, την αγάπη για τη φύση, για το περπάτημα, και να φύγουν από κάποιες άλλες δραστηριότητες που δεν είναι και τόσο καλές. Πότε έγινε αυτό, κύριε Λιούσα? Η ομάδα δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2018, στις 19 Οκτωβρίου. Προ-κορονοϊού, επομένως. Προ-κορονοϊού. Είχε μια έκρηξη στον αριθμό των μελών μετά την πρώτη καραντίνα, γύρω στο καλοκαίρι του 2020. Οπότε αυξήθηκαν πάρα πολύ τα μέλη και έτσι δημιουργήθηκε και η ανάγκη να υπάρξει και συνδιαχείριση από κάποιον άλλον, από τον πολύ καλό φίλο τον Σωτήρη τον Σιδριάδη, ο οποίος είναι και η τεχνολογική υποστήριξη της ομάδας, με τον drone που κατέχει, με φωτογραφικές μηχανές κτλ. Γραμπάει τα βίντεο, φωτογραφίες κτλ. Από τις εξορμίες που κάνουμε. Άρα κάθε εξόρμησή σας καταγράφεται, λοιπόν. Έχετε και οπτικό υλικό, όχι απλά. Καταγράφεται, ανεβαίνει στο ίντερνετ, οποιοδήποτε μπορεί να την δει, να την ακολουθήσει, να έρθει μαζί μας να την περιπατήσει. Κάθε ένας ο οποίος αγαπάει τη φύση, έχει σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον, προς τα ζώα, προς τους συνοδηπόρους του, είναι ευπρόσδεκτος στην ομάδα μας. Μάλιστα. Για πέστε μας λοιπόν πώς συνέχισε, ξεκίνησε έτσι σαν ιδέα η ομάδα, έτσι, πώς προχώρησε έτσι, ήταν τώρα. Ότι εφόσον μπορούμε να κάνουμε έστω και μία διαδρομή τη βδομάδα, να σκεφτείτε ότι σε ένα χρόνο μέσα θα μπορούμε να κάνουμε 52 διαδρομές. 52 διαδρομές οι οποίες θα περιλαμβάνουν φυσικό περιβάλλον, χαράδρες, κοιλάδες, πέτρινα γεφύρια, καταράκτες, ποτάμια, χυμάρους, έτσι ένα πολύ όμορφο τοπίο, το οποίο το χαιρόμαστε πραγματικά. Και θέλουμε να το παρουσιάσουμε και σε άλλους συμπολίτες μας. Ναι. Ο νομός Αιρών προσφέρεται για τέτοιου είδους περιπατητικές και ορειβατικές εξορμήσεις. Περιβάλλεται από βουνά, το ξέρουμε όλοι, το Μπέλες, το Παγκαίο, το Μενίκιο, τα όρη Βροντούς με το Λαγιά. Και η πόλη των Σερών και αυτή από την βόρεια πλευρά της έχει και αυτή 5 παραδείσους, 5 πανέμορφους προορισμούς, οι οποίοι είναι, τι να σας πω, μπορείτε να έρθετε μαζί μας και να τους χαρείτε, πραγματικά. Μπορούμε να βλέπουμε και είδαμε πριν, καθώς ξεκίνησε η κουβέντα μας, πριν ξεκινήσει, είδαμε έτσι, νομίζω είναι ο τελευταίος σας περίπατος. Είναι η τελευταία μας εξόρμηση που ήταν την Κυριακή που έγινε, την προηγούμενη. Πού είστε εδώ? Είμαστε στο γεφύρι, στη διασταύρωση Αγίου Χριστοφόρου και Γαζόρου. Ο Γιάννης ο Αγκούσης μας κάνει την ξενάγηση. Αυτή τη στιγμή είμαστε στον μήλο του Γιάννη του Πισπίλη, ο οποίος ο Γιάννης μας έκανε την ξενάγηση στο μήλο και μετά συνεχίσαμε την πορεία μας προς την Παλιά Ζήχνα. Για την Παλιά Ζήχνα θα μας μιλήσει και ο κύριος Κετάνης που περνάει. Θα τον δούμε μετά. Και ο κύριος Αγκούσης. Κύριε Αγκούση, λοιπόν, να πούμε σε εσάς και να μας κάνετε την ξενάγηση. Έτσι, εδώ αυτό που βλέπουμε, ναι. Έτσι όπως την κάνατε εδώ βλέπετε, στα μέλη της ομάδας. Ναι, ξεκίνησε βασικά την αφετηρία και την όλη διαδρομή μας πάνω στα λεγόμενα του Κώστα του Κιτάνη, του αρχαιολόγου μας. Είναι από τους μοναδικούς που συνδέει τον αρχαιολογικό χώρο της Παλιάς Ζήχνης με τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Γαζόρου. Εμείς κινηθήκαμε στα ίχνη λοιπόν αυτών των δύο μεγάλων αρχαιολογικών χώρων, μοναδικών στον νομό Σερών. Εδώ βλέπετε την ανάβαση προς τον Άγιο Αθανάσιο.
Κάπου εδώ κοντά υπήρχε και το ιερό της Αρτέμιδος, θα μας τα πει καλύτερα ο Κώστας ο Κιτάνης, ο αρχαιολογικός χώρος του Γαζόρου. Εδώ πλησιάζουμε προς τις πηγές του Άγκμπουναρ, είμαστε νότια της Αναστασιάς, πίσω από το λόφο που φαίνεται βρίσκεται το Άγκμπουναρ. Και εδώ ήρθαμε στην εκκλησία του Τιμίου Προδρόμου, στην Παλιά Ζήχνη, mm-hmm. ή Παλιά Ζηλιάκοβα, έτσι, για να ικανοποιούμε και την ιστορία. Και τα... Λοιπόν, ένας φίλος περιπατητής εδώ, ο Άρης, και εδώ κινούμαστε προς τον αρχαιολογικό χώρο της Παλιάς Ζήχνης, στα χαλάσματα, στο βάθος είναι η εκκλησία του Τιμίου Προδρόμου. Το Ιαγούση, καθώς προχωράτε, ναι. Ταυτόχρονα κάνετε και την ξενάγηση, πώς είναι το πρόγραμμα? Όχι, σταματάμε σε κάποια σημεία όπου ενημερώνουμε τους φίλους, περιπατητές, πού βρισκόμαστε, τι είναι αυτό που βλέπουμε. Το δυτικό μέρος των τείχων, πανέμορφα τείχη, το αφήνω στον Κώστα τον Κιτάνη, mm-hmm. έχουν μια ιδιαιτερότητα αυτά τα τείχη, ο Κώστας τα λέει καλύτερα. Εδώ είναι η κυστέρνα. Δεξαμενή νερού, μοναδική, και εδώ ήρθαμε αμέσως στο χαμάμ, το στολίδι νομίζω της Παλιάς Ζήχνης, διπλάσιο σε μέγεθος από αυτό το χαμάμ του Αγκίστρου, το οποίο λειτουργεί. Έχει τρεις διαφορετικούς χώρους, σώζεται θα έλεγα σε καλή κατάσταση, ανάλογα με την εγκατάλειψη που έχει, βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, θα το έλεγα. Mm-hmm. Έτσι. Εδώ βρισκόμαστε στο κύριο χώρο του χαμάμ. Βλέπετε ψηλά την οροφή του χαμάμ για να φεύγουν οι ακμοί. Δεξιά και αριστερά υπάρχουν αρκετές καταστροφές, τα πυρότουβλα. Εδώ βγαίνουμε από το χαμάμ. Δείτε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Αρχίζουν και είναι η μοναδική περίοδος που μπορούμε να το επισκεφτούμε. Και εδώ είναι ο Άγιος Κωνσταντίνος. Λίγο πιο πάνω από το μήλο του Γιάννη του Πισπίλη. Τώρα έχει φτιαχτεί την τελευταία 15 ετία ο Άγιος Κωνσταντίνος, ο δρόμος Σερών Δράμας φαίνεται από τον δρόμο του φίλου του Σωτήρη του Σωτηριάδη, από το ύψος νομίζω του Αγίου Κωνσταντίνου, βόρεια του Γαζόρου εδώ, και ο κάμπος των Σερών στο βάθος. Και εδώ το στολίδι μας, αυτό είναι το καμάρι όλου του Δήμου Νέας Ζήχνης και το θεατράκι μας, το πέτρινο θεατράκι το οποίο έφτιαξε ο Γιάννης ο Πισπίλης, τον οποίο και συγχαίρουμε και τον οποίο ευχαριστούμε και για την που μαζεύτηκε, που μας άνοιξε το μήλο, που μας ξενάγησε. Μοναδικός. Ο Γιάννης ο Πισπίλης, για τον οποίο θα χρειαστεί μια ολόκληρη εκπομπή να γίνει, θα πω μόνο δύο κουβέντες, είναι άξιος συγχαρητηρίων και θα ήταν πολύ όμορφο και για την κοινωνία των Σερών και για όλο των Σερών να τον έχετε εδώ να μας εξηγήσει τα ωραία πράγματα που έχει φτιάξει και έχει σώσει στην περιοχή βόρεια του Γαζόρου. Και ο μήλος του Πισπίλη και όλες τις εργασίες που έχουν γίνει πέριξ του μήλου. Μάλιστα. Ευχαριστούμε για την ξενάγηση. Θα επανέλθουμε. Να πάμε στον κύριο Κετάνη. Κύριε Κετάνη, είναι οι συμπατριώτες σας εδώ και βλέπουμε ωραία πράγματα. Είναι ανάδειξη των θησαυρών της περιοχής. Δώστε μας λίγο την ιστορία, παρακαλούμε, έτσι όπως τα βλέπουμε τα πλάνα. Και γιατί είστε ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί, έτσι. Αρχικά θα ήθελα να συγχαρώ την ομάδα των περιπατητών και για την πρωτοβουλία αλλά και για την επίσκεψη στον χώρο. Το κάστρο της Παλιάς της Ζήχνης είναι ένας από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους του νομού Σερών. Καταλαμβάνει μια έκταση περίπου 10 στρεμάτων το χώρος που περιβάλλεται από το κάστρο. Και ως προς τη χρονολόγησή του, τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής το χρονολόγουν γύρω στο 1200 με 1300, δηλαδή μιλάμε για ένα κάστρο το οποίο είναι περίπου 800 χρονών. Ωστόσο όμως, επειδή δεν έχουν γίνει ανασκαφές ποτέ, αυτό είναι το ελάχιστο, αυτή είναι η ελάχιστη χρονολόγηση που μπορούμε να έχουμε. Είναι δηλαδή η περίοδος που άρχισε να αναφέρεται στα βυζαντινά κείμενα. Τώρα, σαν οικισμός, ήταν ένας οικισμός που περιβάλλονταν από κάστρο, ήταν το διοικητικό, το οικονομικό και το θρησκευτικό κέντρο της περιοχής. Και μάλιστα ήταν η Μητρόπολη, αναφέρεται δηλαδή στα βυζαντινά κείμενα, ως Μητρόπολη από το 1329, ως Μητρόπολη Ζηχνών. Άρχισε να εγκαταλείπεται γύρω στα 1800 και σταδιακά οι κάτοικοι του μεταφέρθηκαν κυρίως στη Νέα Ζήχνη αλλά και σε ορισμένα άλλα χωριά,
όπου εντοπίζονται επίθετα όπως Ζύχναλης και Ζυχναίος, που σημαίνει ότι προέρχονται από αυτό τον οικισμό. Άρα, αφού αρχίσαμε να λέτε για Μητρόπολη, σημαίνει ότι ήταν μια πολυπληθής περιοχή. Κοιτάξτε, για τα μεγέθη της εποχής εκείνης ήταν ένας, χαρακτηρίζεται ως πόλη, αλλά δεν θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας την εικόνα μιας σύγχρονης πόλης. Ήταν ένας οικισμός τυχισμένος, αρκετά απομακρυσμένος και σε μια οχυρή θέση, σε ένα ύψωμα, ακριβώς για να προστατεύεται από εχθρικές εισβολές. Τα πληθυσμιακά στοιχεία που έχουμε για τον συγκεκριμένο οικισμό είναι πολύ μεταγενέστερα, είναι της τουρκοκρατίας και δεν ξεπερνούσαν τις 3.000 με 4.000. Αυτά ήταν δηλαδή τα μεγέθη των πόλεων της εποχής εκείνης. Mm-hmm. Με εξαίρεση φυσικά την Θεσσαλονίκη και την Κωνσταντινούπολη που ήταν τεράστιες πόλεις. Εδώ βλέπουμε... Εδώ έχει το τμήμα του τείχους από τη μέσα μεριά. Είναι το δυτικό τείχος. Και αυτή είναι η Βυζαντινή κυστέρνα. Είναι η δεξαμενή νερού που χρησιμοποιούσαν οι Βυζαντινοί για να αποθηκεύουν νερό. Αυτό είναι το χαμάμ. Χρονολογείται γύρω στον 15ο-16ο αιώνα, γύρω στο 1500-1600, ας το πούμε έτσι χοντρικά. Είναι ο πρώτος θάλαμος, ο κρύος θάλαμος, η προετοιμασία δηλαδή του λουόμενου. Και αυτός είναι ο θερμός θάλαμος, είναι ο ακόμα πιο ζεστός. Τα ανοίγματα στο ταβάνι καλύπτονταν τότε με κάποια ειδικά γυάλινα καλύματα και δημιουργούσαν έτσι μια ωραία ατμόσφαιρα μέσα στο λουτρό. Και βλέπουμε ότι σώζονται σε καλή κατάσταση. Δεν ξέρω εσείς που είστε ειδικός. Κοιτάξτε, δεν είναι σε καλή κατάσταση τίποτα στην Παλιά Ζύχνη. Επισκέπτομαι τη συγκεκριμένη τοποθεσία εδώ και 30 χρόνια από μικρό παιδί. Δεν έχει γίνει καμία εργασία ποτέ αναστηλωτική. Δυστυχώς καταστρέφεται καθημερινά, mm-hmm. Και από φυσικά αίτια, αλλά και από τους ανθρώπους. Όσο περνάει τα χρόνια η κατάσταση γίνεται χειρότερη και είναι και λιγότερο προσβάσιμο. Δηλαδή οι περιπατητές σίγουρα δυσκολεύτηκαν να περπατήσουν πλέον μέσα στο κάστρο, διότι η βλάστηση είναι οριώδης πλέον. Η κτηνοτροφία έχει μειωθεί πάρα πολύ στην περιοχή και αυτό φέρνει ως αποτέλεσμα η βλάστηση να έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Άρα δεν υπάρχει συντήρηση, δεν υπάρχει προφύλαξη και λέτε, εδώ μας μιλάτε για εκατοντάδων ετών κτίσματα. Δεν υπάρχει καν κήρυξη του αρχαιολογικού χώρου. Δεν είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος. Δηλαδή αυτά που λέμε όλοι, η συντήρηση και η επισκεψιμότητα, είναι πολύ μεταγενέστερα βήματα. Αυτό που προέχει είναι να κηρυχθεί, να μελετηθεί, να αποτυπωθεί, να γίνει μια μελέτη αποκατάστασης και μετά να εγκριθεί μια χρηματοδότηση για την αποκατάστασή του και μετά να γίνει επισκέψιμος. Κύριε Κετάνη, έτσι όπως σας ακούω, κινδυνεύουν αυτές οι περιοχές. Υπάρχει κίνδυνο. Φυσικά. Είναι ένας οικισμός ο οποίος σκεφτείτε ότι είχε εγκαταληφθεί εδώ και 200 χρόνια. Δηλαδή αυτά τα κτίρια που βλέπουμε θεωρούμε μεν ότι είναι σχετικά καλά ακριβώς γιατί δεν έχουν καταρρεύσει. Αλλά δεν έχουν καταρρεύσει γιατί είναι στιβαρές κατασκευές. Είναι δημόσια κτίρια αυτά που βλέπουμε. Mm-hmm. Δηλαδή το κάστρο φτιάχθηκε ακριβώς για να μην πέσει εύκολα. Για να προστατεύσει έναν οικισμό από τους εχθρούς. Αλλά όταν δεν συντηρούνται, από ένα σημείο και μετά αρχίζουν και καταστρέφονται. Υπάρχουν και άλλα εκτός από αυτά που είδαμε. Εσείς έχετε ασχοληθεί, μας είπατε, είστε χρόνια από μικρό παιδί στην περιοχή αυτή. Υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι θησαυροί. Κοιτάξτε, το κάστρο της Ζύχνας εντάσσεται σε ένα δίκτυο οχυρωμένων οικισμών, όπως είναι το Σιδηρόκαστρο και η πόλη των Σερών, που φτιαχτήκανε την περίοδο, τη Μεσοβυζαντινή περίοδο, ακριβώς για να προστατεύσουν αυτούς τους οικισμούς και από εχθρικές εισβολές, αλλά και από εμφύλες διαμάχες των Βυζαντινών μεταξύ τους. Το ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη περιοχή είναι ότι αυτού του τύπου τα κάστρα που φτιάχτηκαν σε υψώματα και σε απόκριμνες περιοχές διαδέχθηκαν τους οικισμούς της ρωμαϊκής εποχής όπως ήταν η αρχαία Γάζωρος, για την οποία ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα. Δηλαδή η αρχαία Γάζωρος έχει ταυτιστεί ακριβώς γιατί πριν από 50-60 χρόνια είχε βρεθεί μια επιγραφή που ταύτιζε τον λόφο του Αγίου Αθανασίου με την αρχαία Γάζωρο. Ούτε εκεί έχουν γίνει ανασκαφές για να έχουμε κάποια επιπλέον στοιχεία που να αφορούν αυτή την πόλη, γιατί και αυτή και η αρχαία Γάζωρος ως πόλη αναφέρεται, mm-hmm. Στους αρχαίους συγγραφείς. Έχει ενδιαφέρον, πιστεύετε δηλαδή θα υπάρχουν ευρήματα, αξίζει να γίνει, να προχωρήσουν ανασκαφές. Οι αρχαιότητες είναι σπουδαίες έτσι κι αλλιώς από μόνες τους. Το πρόβλημα είναι η θέληση
η πρόθεση και φυσικά τα χρήματα. Μάλιστα. Η πρόθεση όχι από εμάς, εννοείται, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του προϋπολιτισμού και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχετε απευθυνθεί σε αυτούς τους φορείς που μας αναφέρετε? Ναι, έχει γίνει αυτό στο παρελθόν. Και τι σας απάντησαν? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ρεαλιστικά, για να το πάρουμε, είναι ένας χώρος δύσκολος, ο οποίος θα πρέπει, για να συντηρηθεί, για να αποκατασταθεί και να γίνει επισκέψιμος, θα πρέπει να αντεχθεί κάποια στιγμή σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Αυτό όμως για να γίνει θα πρέπει να γίνει μελέτη αποκατάστασης, δηλαδή μελέτη παθολογίας, σε τι φάση βρίσκονται τα οικήματα και πώς μπορούν να αποκατασταθούν. Δυστυχώς δεν έχει γίνει κάτι ως προς αυτό. Μάλιστα. Ναι, κύριε Γκούση, κάτι θέλετε να πείτε σας δύο? Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για τη βοήθεια που μας προσφέρεις. Πρέπει να το πούμε, πρέπει να το μάθει επιτέλους και η τοπική κοινωνία του Δήμου Νέας Ζήγνης αλλά και όλος ο νομός Ερών, ότι η ψυχή του αρχαιολογικού χώρου, ούτε καν αρχαιολογικού χώρου, της παλιάς Ζήγνης, είναι ο Κώστας ο Κιτάνης. Αυτό πρέπει να υποθεί. Μέχρι την εποχή του Κώστα Κιτάνη, ό,τι ξέραμε για την παλιά Ζήγνη ήταν στη σφαίρα του παραμυθιού, του μύθου και του θρύλου. Ακούγαμε από τις γιαγιάδες μας παραμύθια για τα κάστρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ακούγαμε διάφορες δοξασίες, μύθους για την παλιά Ζήγνη. Ο πρώτος που δίνει και βάζει στέρεα θεμέλια για την παλιά Ζήγνη και τα αναγάγει σε επιστημονική βάση, στη βάση των πηγών και της επιστήμης, είναι ο Κώστας ο Κιτάνης. Αυτό που αισθάνεται και ξέρει ο Κώστας ο Κιτάνης για την παλιά Ζήγνη πρέπει η πολιτεία να το διαισθανθεί. Για την αναγκαιότητα αυτού του αρχαιολογικού, τεράστιου αρχαιολογικού χώρου, συναγωνίζεται σε μέγεθος, αν τον συνδέσουμε και για τον μυστηριώδη αρχαιολογικό χώρο της περιοχής βόρεια του Γαζόρου, την αρχαία Γάζαρο, ίσως έναν από τους μεγαλύτερους αρχαιολογικούς χώρους των νομών Σερών. Πρέπει να το καταλάβουν οι τοπικοί άρχοντες πρώτα-πρώτα και μετά και η περιφέρεια την αναγκαιότητα να διασωθεί αυτός ο χώρος. Η επίσκεψή μας ως περιπατητές αυτό ήθελε να αναδείξει. Το μότο μας είναι μέσα από την αγάπη στο περιβάλλον, μέσα από την αγάπη μας στην άσκηση, αναδεικνύουμε και τους θησαυρούς του τόπου μας. Αυτός ο θησαυρός του τόπου μας δεν πρέπει να χαθεί. Ο Κώστας καλά το λέει. Καταραίει ο οικισμός, αυτά που βλέπουμε μας φωνάζουν. Είναι η τελευταία μας ευκαιρία να τα σώσουμε. Αυτό που αισθάνεται ο Κώστας ο Κιτάνης πρέπει να το διαισθανθούν οι τοπικοί άρχοντες, να το νιώσουν, να μην χαθεί, είναι η τελευταία μας ευκαιρία να σωθούν αυτός ο χώρος πολιτισμού. Είχαμε στο παρελθόν αντίστοιχους χώρους που τους έχουμε χάσει. Και για να το περάσω στην καθημερινότητά μας, ναι, βιώνουμε μια οικονομική κρίση, δυσκολίες, αλλά πρέπει να δούμε και αυτή τη διάσταση. Mm-hmm. Ότι αν τους σώσουμε, ίσως αποτελέσουν και δυνατότητες αυτοί οι θησαυροί για θέσεις εργασίας. Η τουριστική ανάπτυξη τα φέρνει και αυτά τα πράγματα μαζί. Βέβαια. Είναι μοναδικά πράγματα. Πολλές πτυχές. Και όλα αυτά ξεκίνησαν από το ενδιαφέρον σας και την αγάπη σας για τη φύση και τον περίπατο να γνωρίσετε την περιοχή σας, έτσι, κύριε Λιούσα, όπως μας εξηγήσατε. Έτσι, να γνωρίσουμε την περιοχή μας, τον νομό μας και πολύ περισσότερο να γνωρίσουμε και αυτά τα κοντινά μέρη, γιατί ένας μέσος περιπατητής συμπολίτης μας τα κοντινά μέρη θα ψάξει. Και αυτά είναι οι τρεις κοιλάδες που έχουμε, mm-hmm. από δυτικά η κοιλάδα της Αγίας Βαρβάρας, η οποία αξιοποιείται συνεχώς τον τελευταίο καιρό και την οποία την προτιμούν μια μικρή μερίδα των συμπολιτών μας περιπατητών, οι οποίοι ως επιτοπής των κατοικούν στο δυτικό άκρο της πόλης. Η κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων, η οποία είναι περισσότερο αξιοποιημένη από κάθε άλλο σημείο της πόλης. Βέβαια χρειάζεται περαιτέρω αξιοποίηση, χρειάζεται και κάποιες παρεμβάσεις μετά τις τελευταίες πλημμύρες που έχουν γίνει. Mm-hmm. Και οπωσδήποτε χρειάζεται και μια πεζογέφυρα εκεί που καταστράφηκε η παλιά από την πλημμύρα της 21ης Ιουνίου του 2020. Άρα ξεκινήσατε λοιπόν από τα κοντινά, από εδώ, έτσι, από αυτά τα κοντινά μας μέρη εδώ στην πόλη και πήγατε προς τα έξω. Είναι και η κοιλάδα του Αγίου Γεωργίου, η οποία είναι
ιδιαίτερα γνωστή και αγαπητή έγινε μετά την καραντίνα, γιατί για ένα χρονικό διάστημα είχε κλείσει, είχε απογορευτεί η προσέγγιση στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων και έτσι ο κόσμος έπεσε να βρει διεξόδους και καινούργια μονοπάτια. Mm-hmm. Η κοιλάδα του Αγίου Γεωργίου δεν έχει αξιοποιηθεί σχεδόν καθόλου, είναι όμως πανέμορφη. Και έχει το χαρακτηριστικό ότι μπορείς να προσεγγίσεις το χωριό του Ελαιώνα από πέντε διαδρομές. Από την άσφαλτο, από το μονοπάτι που είναι παράλληλα της ασφάλτου, το οποίο μονοπάτι σε ένα σημείο, εμείς κάναμε εθελοντική δράση με τον Γιάννη και με τον ανιψιό του, παίρνοντας τα φτιάρια και τις αξίνες κτλ. Και διαπλατείναμε ένα κομμάτι το οποίο ήταν επικίνδυνο, γιατί προσφέρουμε και εθελοντική δράση όποτε μπορούμε και όποτε υπάρχει λόγος. Έπρεπε να μας φέρει τις φωτογραφίες να τα δούμε από κοντά, γιατί... Θα γίνει γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν, μπορεί να την προσεγγίσει τον Ελαιώνα μέσα από το χήμαρο. Βέβαια, αυτό θα γίνει κατά τους μήνες από Μάιο μέχρι Νοέμβριο, όταν το νερό δεν είναι πάρα πολύ. Δεν την έχετε κάνει ακόμη τη διαδρομή. Και βέβαια την έχουμε κάνει. Πολλές φορές, όλες αυτές τις διαδρομές. Και όποιος θέλει, συμπολίτης μας περιπατητής, μπορεί να ζητήσει στοιχεία. Mm-hmm. Πολύ ευχαρίστως να έρθει μαζί μας ή να τα δώσουμε να περπατήσει μόνος του. Είναι πολύ ωραία που το ξεκινήσατε έτσι, σε έναν καιρό ανύποπτο, σε ανύποπτο χρόνο θα έλεγα, και ήταν λογικό να γεμίσετε έτσι με συμμετοχές μετά και την καραντίνα, γιατί πραγματικά ο κόσμος χρειαζόταν έτσι αυτή τη διέξοδο. Και είναι πολύ ωραία η σκέψη που είχατε, καθώς επισκέπτεστε τα μέρη, να γνωρίζετε την ιστορία. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα και για τους νέους, που είναι ιδιαίτερα πιεσμένοι. Έτσι ακριβώς. Και στο διάβασμα μας, λοιπόν, των μονοπατιών και της κατανόησης έτσι του ανάγλυφου του νομού μας, βρίσκουμε μπροστά μας θησαυρούς οι οποίοι μας φωνάζουν ότι χάνονται. Να αναφέρω και τα εγκαταλειμμένα χωριά πέραν της παλιάς Ζύχνης, όπως είναι το Λάκος, όπως είναι η Μούγλιανη, όπως είναι η Τράνοβα, η Μπάνιτσα, έχουμε πολλά τέτοια χωριά τα οποία γκρεμίζονται, έχει πράγματα σε αυτά τα χωριά. Αναφέρουμε μνημεία όπως είναι τα γεφύρια, μοναδικά σε κατασκευή. Τελευταία βρήκαμε το γεφύρι βόρεια, νότια της Δράνοβας, μια θαυμάσια κατασκευή. Πραγματικά σοκάρεσε να τα βλέπεις σε τι βαθμό γνώσης και τεχνικής υπήρχαν μαστόρια εκείνη την εποχή. Είναι γεφύρια που φτιάχτηκαν πιθανόν στην Τουρκοκρατία και ο νομός Ερών είναι γεμάτος. Στο βίντεο μας ξεκινάμε από το γεφύρι της Λόφκας. Ο Κώστας ο Κιτάνης ενδεχομένως να το γνωρίζει και να γνωρίζει από πού ξεκινάει αυτό το γεφύρι, πότε φτιάχτηκε. Είναι το δεύτερο βίντεο που έχουμε. Όχι, είναι στην αρχή του βίντεο. Υποθέσεις κάνουμε. Το γεφύρι της Λόφκας είναι πάνω στον αρχαίο δρόμο από Σέρες ανατολικά προς το Παγκαίο. Ίσως ενώνεται με την Εγνατία οδό στα εκείνα τα χρόνια. Είναι ο παλιός δρόμος που ένωνε την πόλη των Σερών με το ανατολικό κομμάτι, ίσως της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ίσως και της Κωνσταντινούπολης. Το γεφύρι αυτό κινδύνεψε άμεσα, όμως με φωνές του κόσμου. Εδώ είμαστε στο γεφύρι της Λόφκας, το οποίο ήταν αρκετά εγκαταλειμμένο σαν την παλιά Ζύχνη, και εδώ είναι η δύναμή μας, η δύναμη του κόσμου. Όταν δραστηριοποιούμαστε, όταν φωνάζουμε, τι μπορούμε να καταφέρουμε. Το γεφύρι σώθηκε και σώθηκε στην εποχή της δημαρχίας του Γιάννη Χατζησπύρουγλου. Ο Γιάννης Χατζησπύρουγλου είναι ένα στα θετικά του δημάρχου Χατζησπύρουγλου, πέραν του φρικτού έργου που έκανε πάνω στη Μεσοράγη, και αναφέρομαι στο γυμναστήριο της Μεσοράγης, στη μέση του πουθενά, ένα γυμναστήριο που το χρειαζόντουσαν όλα τα χωριά της περιοχής, όμως δυστυχώς φτιάχτηκε εκεί που δεν χρειάζεται. Τέλος πάντων, να πούμε και τα θετικά και τα αρνητικά του Γιάννη. Λοιπόν, όλα αυτά όμως φτιάχτηκαν, γιατί φτιάχτηκαν, σώθηκαν μάλλον από τις φωνές μας. Σήμερα πρέπει να ακούσουμε τη φωνή του Κώστα του Κιτάνη, την ψυχή που πραγματικά κράτησε ζωντανή την παλιά Ζύχνη. Πρέπει να καταλάβουμε αυτό που έχει μέσα στη ψυχή του και στο μυαλό του ο Κώστας ο Κιτάνης, για να μας ευγνωμονούν οι μελλοντικές γενιές. Πιστέψτε με, δεν νιώθω καθόλου ωραία ως Σεραίος, γνωρίζοντας τα μνημεία που χάσαμε και από τα μνημεία που ίσως σήμερα σε αυτούς τους δύσκολους και χαλεπούς καιρούς η τοπική μας κοινωνία θα ζούσε. Έχουμε τον Πεζεσθένη, κανένας όμως δεν γνωρίζει τι υπήρχε δίπλα στον Πεζεσθένη. Ο Κώστας ο Κιτάνης ξέρει πολύ καλά τι υπήρχε δίπλα στον Πεζεσθένη ή στο Μουσείο Σερών τι υπήρχε. Λοιπόν, κι όμως τα καταστρέψαμε, μας φύγανε, γκρεμίσανε, έχουμε πολλά τέτοια μνημεία σε όλο τον νομό Σερών.
όπως είναι η παλιά Ζύχνη. Ο Βασίλης ο Βαφιάδης, γνωστός στην πόλη των Σερών, φωνάζει εδώ και πάρα πολύ καιρό για τα Οθωμανικά μνημεία της περίοδου της τουρκοκρατίας που κινδυνεύουν. Κάποια σώθηκαν. Όλα αυτά είναι μνημεία πολιτισμού, πρέπει να τα σώσουμε. Είναι πολιτισμός. Και δυστυχώς και για αυτά που αναφέρω και εξαφανίστηκαν, πραγματικά θα μας βοηθούσαν σε αυτούς τους πολύ δύσκολους καιρούς. Ας λοιπόν ακούσουμε τον Κώστα τον Κιτάνη, και όχι να τον ακούσουμε εμείς οι πολίτες μόνο, να τον ακούσουν τα θεσμικά όργανα της πολιτείας. Ακούσατε τι είπε, ότι δεν έχει οριοθετηθεί ούτε καν σαν αρχαιολογικός χώρος. Πιστέψτε με, περπατούσαμε νότια του Αγίου Αθανασίου και είδαμε ότι η Γκρέιντερ όταν καθαρίζει το σκαπτικό μηχάνημα στις άκρες τους δρόμους, τα πρανή που λέμε, κόβει πιθάρια και αμφορείς. Όλα αυτά έρχονται για να καταλάβετε γιατί μιλάμε. Υπάρχει και φωτογραφία της Κυριακής όπου είναι κομμένο στη μέση ένα πιθάρι. Γεμάτος ο χώρος. Γι' αυτό είπαμε, κύριε Κιτάνη, ότι κινδυνεύουν. Κύριε Κιτάνη, για πέστε μας λίγο, τι σκέφτεστε έτσι από εδώ και πέρα, σε συνεργασία με τους ανθρώπους αυτούς που είστε σε επαφή, τους συμπατριώτες σας, ποια είναι τα σχέδιά σας από εδώ και πέρα για την περιοχή και τι μπορούμε να μάθουμε, καθώς μιλάμε μαζί σας για την ιστορία αυτού του τόπου. Κοιτάξτε, την ευθύνη αποκατάστασης τέτοιων μνημείων την έχουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και η τοπική αυτοδιοίκηση δευτερευόντως. Εμείς από την πλευρά μας, σαν άνθρωποι που ενδιαφερόμαστε για κάποια πράγματα, αλλά και η ομάδα των περιπατητών, κάνουν κάτι πολύ σπουδαίο, κάτι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό βήμα το να γνωρίζει κανείς τι έχει δίπλα του. Για να φτάσει στο σημείο να το αγαπήσει και να το χρηματοδοτήσει, μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων φυσικά, ένα πολύ σημαντικό βήμα είναι να το γνωρίσει. Δηλαδή το πρόβλημα νομίζω των Ελλήνων γενικότερα είναι η έλλειψη γνώσης της ιστορίας μας, της τοπικής ιστορίας μας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για να αγαπήσει κανείς κάποιον τόπο να ξέρει πρώτα από τι περιβάλλεται, από ποιο ιστορικό πλαίσιο προέκυψε. Νομίζω ότι αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν αυτή την σημασία. Τώρα από εκεί και πέρα, ειλικρινά, η περίπτωση της παλιάς Ζύχνης προϋποθέτει, σας είπα, θέληση πρώτα απ' όλα και αρκετές διαδικασίες που θα οδηγούσαν ίσως σε μια αποκατάσταση των μνημείων, τα οποία, επαναλαμβάνω, καταστρέφονται, διότι δεν έχει γίνει καμία απολύτως παρέμβαση ποτέ. Εσείς πώς βλέπετε το ρόλο σας σε αυτή τη δράση, σε αυτό το κομμάτι που μας αναλύσατε, ως προς τη γνώση? Δηλαδή, λέτε έτσι κάποια πράγματα, έχετε μελετήσει την ιστορία. Πώς μπορούν να γίνουν πιο γνωστά αυτά, κύριε Κετάνη? Κοιτάξτε, να σας πω, πριν την καραντίνα, πριν το 2017 και το 2018, είχα αναλάβει την πρωτοβουλία να κάνω τέτοιου είδους εξορμήσεις συγκεκριμένα στην Παλιά τη Ζύχνη, με κόσμο που ενδιαφερόταν να μάθει για τον συγκεκριμένο τόπο. Από εκεί και πέρα, όμως, ειλικρινά, η ευθύνη για αυτά τα μνημεία ανήκει σε θεσμικούς φορείς. Ναι. Δηλαδή, εμείς μπορούμε να κάνουμε μόνο το να αναδείξουμε τη σπουδαιότητα κάποιων πραγμάτων. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να υπάρχει θέληση, πρωτοβουλία και ενέργειες από τους αρμόδιες υπηρεσίες και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο. Τώρα, να πάμε στον κύριο Λιούσα και έτσι κλείνοντας αυτή την περιήγηση μαζί σας, να μας πείτε, κύριε Λιούσα, κάποιες λεπτομέρειες περισσότερο, πώς μπορεί να ενωθεί μαζί σας ο κόσμος που ενδιαφέρεται, θέλει να μάθει για την ιστορία, θέλει να περπατήσει και να ξεναγηθεί στα μέρη αυτά. Είδαμε και αρκετό κόσμο στο βίντεο, έτσι. Έχετε πολλούς που έρχονται μαζί σας. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν κάποιος που ενδιαφέρεται? Κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται θα δει την ομάδα, θα γίνει μέλος της ομάδας. Οι εξορμήσεις μας γίνονται συνήθως κάθε Κυριακή, γύρω στις 11 η ώρα το πρωί. Το σημείο συνάντησης κατά κανόνα είναι τα παλιά τα Εδόνια, το άρωμα αυλής που είναι τώρα. Παίρνουμε τα αυτοκίνητά μας και πάμε στον χώρο προορισμού, όπου αφήνουμε τα αυτοκίνητα και ξεκινάμε την πορεία μας. Η πορεία αναρτάται
στην ομάδα μία-δύο μέρες πριν. Προσπαθούμε να είμαστε όσο δυνατόν πιο συγκεκριμένοι, δηλαδή να ξέρουμε την απόσταση, να ξέρουμε την υψομετρική διαφορά, να ξέρουμε την μορφολογία του εδάφους, αν είναι χωματόδρομος, αν είναι κάποιο κακοτράχαλο μονοπάτι, ούτως ώστε πόσες ώρες θα είναι η πορεία μας, πόσο θα διαρκέσει, ούτως ώστε ο καθένας να μπορεί να αντιληφθεί αν έχει τις δυνατότητες και αν έχει και τη θέληση βέβαια να μας ακολουθήσει. Mm-hmm. Αυτό είναι λοιπόν το πλαίσιο, να έρθει κάποιος στην ομάδα μας. Δεν θα ήθελα να παραλείψω, ναι, να πω μαζί με τις τρεις κοιλάδες είναι και τα δύο φαράγγια που πλαισιώνουν αυτές. Από τη δυτική πλευρά είναι το φαράγγι της Βίσχιανης πανέμορφο και μπορεί κάποιος να το διασχίσει και να φτάσει μέχρι τον ξηρότοπο. Και από την ανατολική πλευρά είναι το φαράγγι του Τιμίου Προδρόμου, ένα υπέροχο φαράγγι που μπορεί κάποιος να το διασχίσει ξεκινώντας από την Ινούσα. Να φτάσει μέχρι το Άγιο Πρόδρομο είναι 5 χιλιόμετρα, μπορεί οποιοδήποτε μέσος περιπατητής να το κάνει και αν έχει τις δυνατότητες να συνεχίσει ακόμα περαιτέρω και να φτάσει και μέχρι την Κάτω Βρουντού. Λοιπόν, άρα δεν χρειάζεται ιδιαίτερη, δεν χρειάζεται να είναι κάποιος αθλητής, ας πούμε, για να σας ακολουθήσει. Όχι, και ένας μέσος περιπατητής που μπορεί να κάνει, ας πούμε, 3-5 χιλιόμετρα, 8. Έτσι. Η συνήθις πορεία μας είναι γύρω στα 8 με 10 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Έτσι. Οπότε μπορεί ένας μέσος περιπατητής να μας ακολουθήσει. Δεν κάνουμε extreme πράγματα, έτσι. Είμαστε πολύ χαλαροί. Είμαστε ομάδα, περπατάμε ως ομάδα. Δηλαδή, συνήθως πόσες ώρες διαρκεί η εξόρμησή σας? Συνήθως διαρκεί γύρω στις 3 ώρες, αλλά πάμε πολύ χαλαρά, έτσι, γιατί έρχονται και κάποια άτομα που δυσκολεύονται στις ανηφοριές, στις κατηφοριές, οπότε περιμένουμε, δεν βιαζόμαστε, δεν θέλουμε να κάνουμε ρεκόρ, έτσι. Θέλουμε να περάσουμε όμορφα την Κυριακή μας. Mm-hmm. Αυτό και υπάρχει κάνουμε. Και ξενάγηση? Ξενάγηση όταν υπάρχει κάποιος χώρος, όπως τώρα η παλιά Ζήχνα ή τα εγκατελειμμένα χωριά, το Λάκος, η Μούγκλιανη, η Μπάνιτσα κτλ. Όποιος γνωρίζει κάποια πράγματα για το χώρο ή πληροφορίες παίρνουν από το ίντερνετ, γίνεται και κάποια ξενάγηση. Μάλιστα. Πριν να κλείσουμε, γιατί δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε ακόμα, εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη μας που είτε νοερά είτε με τη φυσική τους παρουσία είναι μαζί μας κάθε Κυριακή. Επίσης θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους εθελοντές στους περιπατητικούς και ορειβατικούς συλλόγους, οι οποίοι κάνουν φοβερή δουλειά για την διάνοιξη των μονοπατιών, τα οποία κλείνουν με τον καιρό και με τις φυσικές συνθήκες. Λοιπόν, για τη διάνοιξη των μονοπατιών, για τη συντήρησή τους, για την σηματοδότησή τους, κάνουν φοβερή δουλειά και μπράβο τους. Να ευχαριστήσουμε, να συμπληρώσω το φίλο Εμιλίου, να ευχαριστήσουμε και τους φίλους από τη Νέα Ζήχνη, τους περιπατητές, για τις πολύτιμες πληροφορίες, τον Δημήτρη Τουσαντρή, που ηγείται εκεί της ομάδας, για τις πληροφορίες που μας έδωσε για την παλιά Ζήχνη και την επισκεψιμότητα, τη δυνατότητα προσέγγισης στον χώρο. Και επίσης να συμπληρώσω και εγώ για την ομάδα, ότι η ομάδα δεν είναι κάτι το οποίο είναι ως μουσιακό είδος ή ως πολυτέλεια. Αυτό το κυριακάτικο πρωινό που μας προσφέρει αυτή η ενασχόλησή μας με τις διαδρομές πραγματικά προσφέρει ανακούφιση στους δύσκολους καιρούς που περνάμε. Ανακούφιση σε αυτούς που είτε εργάζονται είτε δεν εργάζονται, αποτελεί διέξοδο ψυχική, σωματική, μέσα από την φθορά της καθημερινότητας. Και θα πάξω για την ευκαιρία των τελευταίων και ανέξοδη να συμπληρώσω. Ακριβώς. Δεν υπάρχει καμία με καμία, ο Εμίλιος και εγώ δεν το είπαμε, δεν πληρώνεις τίποτα. Όμως, κάτι των τελευταίων ημερών, η ομάδα, οι περιπατητές προσπαθούν να δημιουργήσουν, δεν θα ήθελα να πω υγιή πρότυπα, ακούγεται λίγο βαρύ, αλλά λίγο πολύ μεγάλο, αλλά να δημιουργήσουμε υγιή ερεθίσματα. Και το λέω αυτό μετά το τελευταίο κακό που μας βρήκε με τα παιδιά και την απώλεια του Άλκη. Προσπαθούμε να δεκόμαστε στην ομάδα μας και παιδιά και μικρές ηλικίες. Προσπαθούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε υγιή ερεθίσματα σε αυτές τις ηλικίες. Να τους δείξουμε πόσο όμορφος είναι ο αθλητισμός όταν από πίσω δεν υποκρύπτονται συμφέροντα. Σημαντικά βήματα. Να τους δείξουμε πόσο όμορφο είναι το περιβάλλον. Και μια που ανέφερα το περιβάλλον, πραγματικά νιώθουμε κάπως όταν επισκεπτόμαστε το Μενίκιο και μετά τις τελευταίες πληροφορίες για το μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο που θέλει να φτιαχτεί εκεί πέρα. Όλα αυτά μας δημιουργούν ερωτήματα.
ζητήματα και διλήμματα. Όμως, όπως είπα, οι περιπατητές θέλουν να δώσουν υγιή ερεθίσματα στα νέα τα παιδιά. Στα νέα τα παιδιά. Μάλιστα. Άρα λοιπόν μία επίσκεψη αρκεί στην ομάδα που έχετε φτιάξει στο Facebook για να μπορεί κάποιος να ενωθεί μαζί σας και να απολαύσει αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που είδαμε και τις διαστάσεις έτσι που μας δώσατε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κετάνη, τον κύριο Κώστα Κετάνη, τον αρχαιολόγο, ο οποίος μας έδωσε πολύ χρήσιμες πληροφορίες, πραγματικά πράγματα που δεν τα γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Κύριε Κετάνη, σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Και ήταν τιμή μας που σας φιλοξενήσαμε σήμερα. Και άλλη μια φορά που να φέρουμε τον Γιάννη τον Πισπίλη. Είναι ίσως η μοναδική έκφραση ενδιαφέροντος στο φαράγγι της παλιάς Ζήλνης. Είναι ο Γιάννης ο Πισπίλης. Μόνοι που έχει στόχο ζωής την περιοχή, μιλάει για την παλιά Ζήλνη, μιλάει για το πανέμορφο φαράγγι, μιλάει για τις πηγές του Άγκουναρ. Αλλά το ερώτημα είναι ποιος ακούει τον Γιάννη. Ο Γιάννης εκεί έχει φτιάξει κάτι πανέμορφο, κάτι που όλοι αισθανόμαστε περήφανοι για αυτό το ωραίο πράγμα που έχει φτιάξει δίπλα μαζί με το πέτρινο αμφιθέατρο που ήδη γίνονται εκδηλώσεις πολιτισμού. Ναι, τώρα με ειδοποιούν από το Πετρόλο, πως το Σανάδο Ευλία έχει παρακολουθήσει σχετική εκδήλωση στο αμφιθέατρο. Μάλιστα. Και επίσης να προσθέσω ότι εμείς οι παρυπαιτές προτείνουμε ότι όλους αυτούς τους χώρους, αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς ως πολίτες, εμείς δεν πρέπει να τους ξεχάσουμε, να επισκεπτόμαστε την παλιά Ζήλνη, να επισκεπτόμαστε τα γεφύρια μας, να επισκεπτόμαστε τα χωριά μας, αυτά τα εγκαταλελειμμένα και τα γκρεμισμένα είναι η δύναμη που μπορούμε να δώσουμε για να διασωθούν. Μάλιστα. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ για την τιμή που μας κάνατε να είστε εδώ στην εκπομπή και να μας δώσετε έτσι να πάρουμε μια γεύση από τους όμορφους περιπάτους και τις εξορμήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στους περιπάτους σας. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Χαίρετε.